Μα τελείωσε. Εγώ δεν μπορώ να πει. Πάμε. Ξαναπήκε στο σχολείο. Σταματήσαμε λίγο, δεν έχουμε ρεύμα, αλλά τουλάχιστον εκλογικό ρεύμα θα έχουμε και να είστε σίγουροι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρινούμαστε και εσείς στο κάλεσμα που κάνουμε όλοι εμείς οι υποψήφοι που αποφασίσαμε να είμαστε παρόντες σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Και πριν ξεκινήσω να πω αυτά που θέλω να πω για την συγκεκριμένη περιοχή αλλά και γενικότερα για το νησί μας, θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω τους ανθρώπους οι οποίοι με πλαισιώνουν στην Ιδρούσα, τους οποίους τόσο αυτούς όσο και τους υπολείπους άλλους, σε σύνολο 22, θα πρέπει να τους ευχαριστήσω διπλά και τριπλά, διότι είμαστε μία υποψηφιότητα την οποία αν μη τι άλλο οι υπόλοιποι τέσσερις δεν την ήθελαν με τίποτα. Και εμείς ακούμε σένα, Στέφανε. Λοιπόν, ξεκινώντας θα αρχίσω από τις κυρίες και θα παρακαλούσα όποιος ακούει το όνομά του να σηκώνεται. Είναι η Ευστρατιάδου η Δέσποινα. Είναι ο Νίκος ο Μαμάης. Είναι η Τριαδαφύλου η Δέσποινα. Είναι ο Τριγέννος ο Δημήτρης. Είναι η Σομαρέλη Χριστίνα. Είναι ο Χαραλαπόπουλος ο Θανάσης. Είναι η Γαβρίλη Αλίκη και είναι ο Δημήτρης ο Ιαννής. Πλέον όμως αυτών των ονομάτων που ακούσατε υπάρχουν και οι άλλοι εκλεκτοί σύμβουλοι οι οποίοι βρίσκονται απόψε επίσης ανάμεσά μας. Είναι η Αδαμαπούλη Βασιλική, ο Μινός ο Κούμας, η Δανιόλου η Χαρίκλια, ο Μάνων είναι με το εγκόνι της και γυρνάει. Είναι η Κοντορούση η Στέλλα, είναι ο Κοντρονάκης ο Γιάννης, είναι ο Λάβδας ο Γιώργος, είναι ο Γιώργος ο Μαρμαράς, είναι ο Γιώργος ο Παπαδάκης, είναι ο Νίκος Στεφάνου που χάθησε λίγο και είναι ο Βαγγέλης ο Χαζάπης. Και βέβαια πλαισιώνουν επίσης από την ευρύτερη περιοχή του Κορφίου ο Γιώργος ο Δαρζέντας, ο Ζώταλης ο Γιώργος, η Λεβαντή η Ιωάννα και η Ντάλαρη η Ελένη. Αυτοί λοιπόν είμαστε και εγώ για μία ακόμη φορά που δεν καν το περίμενα, μετά από 9 χρόνια απουσίας αν θέλετε από την αυτοδιοίκηση, γιατί τα τελευταία 9 χρόνια δεν ήμουν εκλεγμένος, λοιπόν αποφάσισα, όχι Στέφανε για να ξαναγίνω δήμαρχος, γιατί είπες προηγουμένως και σ' άκουσα και θα πάρεις την απάντηση κατευθείαν, τώρα, πρώτος. Δεν θέλησα να είμαι ξανά ένας εκ των πολλών δημάρχων. Θέλησα να είμαι ένας από τους ωφέλιμους δήμαρχους. Και όταν ήρθα στο νησί, εγώ τα λέω ήρθα γιατί ξέρεις ότι έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στην αγαπημένη σου Πάρο, όπου εγώ τα τελευταία 9 χρόνια βρέθηκα εκεί για να βιοπορήσω, εφόσον δεν ήμουν εκλεγμένος. Άρα λοιπόν, να η πρώτη απάντηση που ήταν ο Γιαννήσης. Ο Γιαννήσης ήταν στη δουλειά του. Θέλησα λοιπόν να είμαι ξανά εδώ και να πλησιωθώ από ανθρώπους. Και ξεκινώντας λοιπόν αυτή την προσπάθεια, ευελπιστούσα ότι αν μη τι άλλο θα εμπνεύσω και δεν θα χωρίσω, όπως ο σημερινός δήμαρχος, Κώστα μάλλον είναι πολύ δυνατά το μικρόφωνο, όπως ο συγκεκριμένος δήμαρχος έχει κατορθώσει να διαιρέσει το νησί σε πάρα πολλά, τουλάχιστον καντόνια θα έλεγα εγώ, με την πενταετή του συμπεριφορά. Και τι εννοώ. Σκέφτηκα λοιπόν ότι με την εμπειρία, τη γνώση και τη διάθεση προσφοράς που έχω, διότι, ειλικρινά, εγώ πιστεύω ότι ερχόμαστε για να υπηρετήσουμε και όχι για να διοικήσουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μέσα σε αυτά τα δύο που είπα. Υπηρετώ και διοικώ. Δεν έχω καμία διάθεση και δεν το έκανα ποτέ στο παρελθόν μαζί με τους εκλεκτούς τότε συνεργάτες μου να διοικήσω. Ήρθα να υπηρετήσω τον τόπο. Πρέπει λοιπόν, αν μη τι άλλο, για μία ακόμη φορά να σας περάσω ότι τουλάχιστον ο Δημήτρης ο Γιαννήσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται να υπηρετήσει. Και σε αυτή την προσπάθεια θέλω λοιπόν να έχω εξαιρετικούς ανθρώπους δίπλα μου, αλλά και εξαιρετικούς πολίτες όπως όλοι είσαστε. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε αυτή τη χρονική στιγμή και λέμε ότι θα πρέπει να πάτε σε 5 μέρες στην κάλπη και να ψηφίσετε με το μυαλό και όχι με το συναίσθημα. Σαφώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι σας, είναι γνωστοί σας
πίνετε καφέ μαζί τους, όμως το κριτήριο θα πρέπει να είναι εντελώς αυτοδιοικητικό και όχι οικογενειακό ή φιλικό. Είδαμε λοιπόν πώς εξανεμίστησαν αυτά τα τεράστια ποσοστά τα οποία έδωσαν στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, διότι τελικά δεν υπάρχει η απαραίτητη διοικητική επάρκεια του ιδίου του Θεοδόση. Να ξέρετε ότι εγώ μιλώ πάντοτε επώνυμα και μιλώ πάνω από τη μέση, όχι κάτω από τη μέση. Αυτό τουλάχιστον είναι το, εκείνο το οποίο με χαρακτηρίζει. Και αν λοιπόν δέχομαι ανίκια, αν θέλετε, διαδικασία στο πρόσωπό μου, απαντώ όπως πρέπει. Και εκείνο το οποίο έγινε, και οφείλω να το καταθέσω, διότι αν μη τι άλλο όλοι δεν μπαίνετε στο διαδίκτυο, σε αντίστοιχη ομιλία του στην Αθήνα ο Θεοδόσης, είπε ότι εγώ έχω κινηθεί με αδιαφανείς διαδικασίες πριν 19 χρόνια. Έτσι λοιπόν όφυλα να αναρτήσω αν μη τι άλλο στο διαδίκτυο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αν μη τι άλλο να προασπιστώ την τιμή και την υπόλοιψη τόσο εμού του ιδίου, όσο και των συνεργατών μου τότε, όσο βεβαίως και της οικογένειας. Δεν μπορεί 5 μέρες πριν τις εκλογές και ενώ είναι δήμαρχος να ανακαλύπτει ξαφνικά ότι ο Γιαννίσης ένα κτίριο στολίδι, το οποίο όλοι το έχετε επισκεφθεί, έκανε όλες τις ενέργειες τότε, ούτως ώστε να αγοραστεί με διαδικασίες οι οποίες ήταν αδιαφανείς. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Έχω περάσει κατ' επανάληψη από ελέγχους τόσο από αρκωτούς λογιστές, όσο αν θέλετε και από την διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο παρελθόν, και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, πώς θα μπορούσα να σταθώ μπροστά σας για μία ακόμη φορά προκειμένου να σας πω και να σας μιλήσω. Αν έχετε την καλοσύνη λίγο σιγά, γιατί αποσυντονίζομαι. Λοιπόν, πώς θα μπορούσα να βρεθώ μπροστά σας εάν υπήρχε το πραγματικό ψεγάδι. Αυτό το πράγμα τουλάχιστον με χαρακτηρίζει στην διαχρονική μου πορεία αυτή της αυτοδιοίκησης, όπου έχω, αν θέλετε, υπηρετήσει μαζί με πολλούς καλούς φίλους 20 χρόνια. Και έχω αφήσει έργο. Και όταν εννοώ ότι έχω αφήσει έργο, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το δικό μου διαβατήριο, αν θέλετε, το προσωπικό μαζί με τους συνεργάτες, όπου αυτή τη στιγμή με έκανε, εκτός όλων των άλλων, να βρεθώ κοντά σας για να γίνω ξανά, αν τόσο εσείς, αλλά όσο οι φίλοι σας, όσο και γενικότερα οι πολίτες αυτού του νησιού, μας δώσουν την εκτίμησή τους προς το πρόσωπο όλων ημών και ιδιαίτερα εμού, ούτως ώστε να αναλάβω τις τύχες του νησιού, διότι γνωρίζω πού μπορώ να πάω το νησί, πώς μπορώ να το πάω το νησί την επόμενη μέρα, και η τεχνογνωσία η οποία είναι δεδομένη και υφίσταται και είναι και διαχρονική, διότι αν μη τι άλλο υπάρχει μια μακρά παρουσία σε προγράμματα, έχει αποδειχτεί λοιπόν ότι θα είναι και ήταν και θα είναι εποφελία του τόπου. Άρα λοιπόν, πολύ ειλικρινά και πολύ ξεκάθαρα, σας λέω ότι εστιάζοντας στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην συγκεκριμένη περιοχή, εγώ θέλησα, αν θέλετε, να τα θέσω υπόψη όλων των ανθρώπων, είτε βρίσκονται στην Άνδρο είτε εκτός Άνδρου, με έναν έξυπνο και απλό τρόπο, διότι από ό,τι παρατηρήσατε, σας μοιράσαμε ένα και μοναδικό φυλάδιο. Δεν έχουμε βγάλει τίποτε άλλο. Οι θέσεις μας, οι απόψεις μας βρίσκονται στο διαδίκτυο. Εκεί λοιπόν μπορείτε να τις δείτε, και αν υπάρχει διάθεση από εσάς να αντιληφθείτε τι ακριβώς μιλάμε και λέμε, δεν νομίζω ότι θα προσφέρει κάτι περισσότερο το χαρτί, γιατί το χαρτί, αν μη τι άλλο, το βλέπουμε και το πετάμε. Επειδή λοιπόν έχουμε και μια ευαισθησία, θελήσαμε λοιπόν όλα αυτά να τα αναρτήσουμε στο διαδίκτυο, ούτως ώστε όλα εσείς να μπορείτε να τα επικοινωνήσετε. Πλέον τούτου, οφείλω να σας καταθέσω στην καλή μας παρέα ότι εμείς είμαστε ο μοναδικός συνδυασμός που δεν έχουμε ούτε ένα εκλογικό κέντρο, ούτε πρόκειται να έχουμε. Για τον απλούστατο λόγο, δεν έχουμε συμπαραστάτες και χορηγούς. Εδώ μιλάμε ότι γίνεται μια κίνηση και μια διαδικασία με πακτολό χρημάτων. Γιατί? Για να υπηρετήσεις έναν τόπο? Γιατί? Για να βάλεις το κουστούμι του δημάρχου? Γιατί? Σου λείπει κάτι και πρέπει να βάλεις ένα κουστούμι? Δεν είσαι ο πραγματικός άνθρωπος ο οποίος σε γνωρίζει, η παρέα σου, η γειτονιά σου, ο φίλος σου? Εγώ, όπως είπα, ήρθα για να υπηρετήσω τον τόπο, όχι να διοικήσω. Και εδώ λοιπόν αρχίζουν και κεραίουν χρήματα. Και πού? Σε μια εποχή η οποία είναι αρκετά ιδιόρυθμη. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα, από το 2008 και οι πολίτες, εμείς οι Έλληνες, υποφέρουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια συμπεριφορά η οποία, αν μη τι άλλο, να είναι σεμνή και ταπεινή. Σε ό,τι μας αφορά, πιστεύουμε ότι κινούμαστε ακριβώς σε αυτή την κλίμακα.
τη σεμνότητα και τη ταπεινότητα. Δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να προκαλέσουμε. Βλέπω λοιπόν οι άλλοι αντιποψήφοι και οι συγκεκριμένοι, δεν είναι ανάγκη να του ονοματίσω, του ξέρετε. Εκλογικό κέντρο στο Κόρθι, εκλογικό κέντρο στο Γάβριο, εκλογικό κέντρο στη χώρα, ομιλίες στην Αθήνα, κόντρα ομιλίες στην Αθήνα, κόντρα από εδώ, να φυλάβει από εκεί, να τα ταχυδρομεία, να το ένα, να το άλλο. Κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται όλα αυτά. Θα έπρεπε να είχαν γίνει πάρα πολλά έργα και τουλάχιστον η παρούσα δημοτική αρχή και να μην αναλωνόταν να στέλνει φυλάδια ή οτιδήποτε άλλο και να βλέπαμε όλοι έναν εξαιρετικό παράδεισο όπως βλέπουμε στα υπόλοιπα άλλα νησιά που κινούμεθα, είτε αν θέλετε για την εργασία μας, είτε αν θέλετε και για τις επισκέψεις που ο καθένας κάνει και να λέγαμε μπράβο, αξίζει τον κόπο. Εάν είχε πετύχει η δημοτική αρχή, θα βρισκόμαστε 5 υποψήφοι αυτή τη στιγμή? Σας προφορώ, όχι. Δεν θα είχαμε καμία τέτοια πρόθεση. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι εμείς προσβλέπουμε στο αύριο και θέλουμε να ενώσουμε τους ανδριώτες. Και είπαμε λοιπόν, τόσο εγώ όσο και οι άλλοι 3 αντιποψήφοι, συνολικά 4 τον αριθμό, ότι δεν θα διαιρέσουμε ακόμα και τις τοπικές κοινωνίες. Δεν κατεβάσαμε υποψηφίους, αν θέλετε, στην τοπική κοινωνία για να μην διαιρέσουμε. Αντιστοίχως, βλέπουμε ότι ο αγαπητός Θεοδόσης έχει σαρώσει και έχει βγάλει ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι υπερμεγέθες. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό το ψηφοδέλτιο έχει γίνει στη λογική «Έλα φέρε Δημήτρη τη γυναίκα σου, η οποία, εν προκειμένου, για να μην πω σε ονοματολογία, θα μπορώ να πω και παρακάτω για άλλη περιοχή, διότι έχει πάρει τόσες δουλειές». Το 75% του ψηφοδελτίου του Θεοδόση είναι από συμβάσεις. Είναι ξεκάθαρο και το λέω δημόσια. Και μπορώ να το αποδείξω κιόλας. Έχουν γίνει λοιπόν και έχουν ασκηθεί τεράστιες πιέσεις στη λογική ότι σκέφτηκε ο ένας γιατρός, όπου τόσα χρόνια είναι συνεργάτης του, ο Διαμαντής ο Θοδωράκης, να κάνουμε λοιπόν ένα τεράστιο ψηφοδέλτιο και να δείξουμε το έλλειμμα του καθενός. Το έλλειμμα των έργων, το έλλειμμα της καθημερινότητας, το έλλειμμα το οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς, δεν το έχουν δει αυτό. Το μόνο που, το οποίο, αν θέλετε, κοίταξαν είναι πώς θα παρουσιάσουν και να γεμίσουν πολλά φυλάδια. Ωραία, πάρτε φυλάδια λοιπόν και προχωράτε και δείτε λοιπόν πώς μπορεί να διαμορφωθεί το μέλλον το δικό σας. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι θα πρέπει να πάμε στην κάλπη με το μυαλό και όχι με το συνέστημα. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε και να δούμε ότι εδώ που φτάσανε τα πράγματα στο 2019 πρέπει αν μη τι άλλο να ανοίξουμε ρυθμούς και να πάμε όπως πάνε τα παρακάτω νησιά. Και τι εννοώ? Τρέχουν, αν θέλετε, χρηματοδοτικά προγράμματα, υπάρχει μια καλή προετοιμασία, υπάρχει μια καλή γνώση. Λοιπόν, υπάρχουν συνεργάτες οι οποίοι είναι συνέχεια εκεί και δουλεύουν νυχθημερών, όχι για κανένα άλλο λόγο, απλά για να προχωρήσουν στην αγορά όπως προχωράω και εγώ ή στο λιμάνι, όταν φύγουν από αυτή τη διαδικασία και να τους κοιτάζει ο κόσμος και να τους λέει μπράβο Δημήτρη, μπράβο Μαρία, μπράβο Κώστα, μπράβο Παύλα. Εδώ λοιπόν έχουμε πει σε μια άλλη λογική ότι είμαστε δήμαρχοι, ότι είμαστε αντιδήμαρχοι, ότι είμαστε πρόεδροι του τοπικού συμβουλίου, ότι είμαστε κάποιοι. Δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας οι οποίοι αποφασίσαμε να προσφέρουμε. Άλλωστε, υπηρετώ, αν θέλετε, τη λογική η οποία λέει το εξής. Όταν γίνονται οι εκλογές, αυτοί που ηγούνται, εν προκειμένου εγώ, γίνομαι πρώτος μεταξύ ίσων. Δήματος γίνομαι, ξέρετε πότε. Όταν αφήσω έργο, όταν λοιπόν γίνει αντιληπτό αυτό το έργο από όλους εσάς, όταν περάσουν κάποια χρόνια και λένε μπράβο Δημήτρη, άφησες έργο στον τόπο σου. Τότε γίνεσαι δήμαρχος. Όχι τώρα που αύριο θα εκλέξετε και θα βγάλετε δήμαρχο. Το δήμαρχο λοιπόν θα τον καταξιώσει το έργο του. Τον αντιδήμαρχο το έργο του. Τον πρόεδρο θα τον καταξιώσει το έργο του. Αυτές λοιπόν τις αλήθειες θέλω να καταθέσω απέναντί σας και να σας πω ότι τουλάχιστον τα 20 χρόνια εγώ κινιόμουν και θέλω να κινηθώ και τα επόμενα 4, υγεία να έχουμε, ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική. Στη λογική της προσφοράς, στη λογική του έργου και στη λογική της σύγκλησης. Τώρα, ήρθε λοιπόν και ο καινούριος νόμος, ο οποίος έκανε τα πράγματα κατά με πολύ καλύτερα. Εδώ λοιπόν τώρα που βρισκόμαστε όλοι ενώπιόν σας οι 5, μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες, θα οφείλουμε την επόμενη μέρα, αν μη τι άλλο, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να δείξουμε ότι πραγματικά αυτά που λέμε και πρεσβεύουμε και ευαγγελιζόμαστε, θα πρέπει να τα κάνουμε πράξη. Εγώ, επειδή έχω κάνει 10 χρόνια, και το εννοώ 10 χρόνια δημιουργικής αντιπολίτευσης, όταν ήμουνα στο τέος Δήμο Άνδρου, αν μη τι άλλο, έχω όλα τα εχέγγυα να μπορέσω να διακρίνω και να διαπιστώσω πού μπορεί να πάει, όπως είπα την προηγούμενη στιγμή, πού μπορεί να πάει
ο Δήμος και πώς μπορεί να πάει. Άρα λοιπόν, διλήμματα σε ό,τι αφορά το πρόσωπό μου. Ο Δημήτρης τι θα κάνει την επόμενη μέρα? Ο Δημήτρης θα είναι ένας εργάτης μαζί με τους συνεργάτες που εσείς θα επιλέξετε να στείλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι στην θέση την υπεύθυνη του Δημάρχου, είτε είναι σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Διότι η κάλπη κρύβει πολλές εκπλήξεις. Ποιος περίμενε πέντε μέρες πριν τις εκλογές ότι θα πει αυτή την τεράστια αστοχία ο Θεοδόσης? Και μέσα σας πληροφορώ, στη χώρα γίνεται πάρτι. Προσπαθούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά και δεν μπορούν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο Δημήτρης ο Γιαννίσης ποιος ήταν και τι έκανε. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουν αυτές οι λογικές και αυτές οι διαδικασίες και να δούμε το νησί ως ένα κενιαίο. Και τι εννοώ ως ένα κενιαίο? Εννοώ λοιπόν ότι επειδή η δικιά σας περιοχή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί εγώ θεωρώ, όπως έχω, αν θέλετε, διεύθυνση των πολλών χωριών γύρω-γύρω της περιοχής, ότι τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή θέλει να το κάνει, ας μου επιτραπεί καθ' υπέρβαση λεκτική, ο όρος αποθήκη. Και τι εννοώ? Εδώ λοιπόν, αν θέλετε, στην Πλούσκα πάνω, με διαδικασίες οι οποίες μέχρι τώρα δεν είναι ολοκληρωμένες, ανεξάρτητα τι λέμε στα μικρόφωνα, σας τα πω εγώ από τη δικιά μου πλευρά που γνωρίζω, και θα σας πω τη δικιά μου αλήθεια, θα σας πω την αλήθεια την οποία θα την τρακάρουμε όλοι μαζί την 1η Σεπτεμβρίου που θα αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή. Λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να χωροθετηθεί ο νέος χητής στην Πλούσκα με τις αντιδράσεις οι οποίες έχουν υπάρξει και έχουν φτάσει μέχρι την προσφυγή του Συμβουλίου Επικρατείας. Και έρχεται λοιπόν ο Δήμαρχος τώρα και λέει: ξέρετε, περιμένω να δω το αποτέλεσμα της προσφυγής του Συμβουλίου Επικρατείας. Και τι, έχει μια ΕΠΟ λοιπόν. Έχει λοιπόν μια έγκριση που του λέει ότι πρέπει να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Η πρώτη κίνηση λοιπόν είναι να κάνει το θέμα των ιδιοτρήσεων. Γιατί το κάνει? Έχουν περάσει ήδη πάρα πολλοί μήνες, πλέον το έτος. Γιατί δεν αποφασίζει λοιπόν να φωνάξει το ΙΜΕ, να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες και να προχωρήσει? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, γιατί δεν προχωράει στη διαδικασία απαλωτριώσεως του δρόμου, ούτως ώστε να διαμορφωθεί η κατάλληλη συνθήκη, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει το πλάτος του δρόμου, αυτό το οποίο απορρέει μέσα από την νομοθεσία? Τρίτον, γιατί δεν προχωράει στη διαδικασία απαλωτρίωσης του χώρου? Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Απλά, σκεφτόμενος, όπως οι λεγόμενοι κουτόφραγοι που λέμε εμείς, ότι ξέρετε, έχω εξασφαλισμένο το τέος Δήμο Άνδρου, έχω και το Δήμο Κορθίου, θα παίξω και με την Ιδρούσα. Και αρχίζει λοιπόν σε αυτή τη λογική. Δεν κάνει τίποτα και κρύβεται πίσω από μια απόφαση που δεν έχει έρθει κατόπιν προσφυγής από το Συμβούλιο Επικρατείας. Και μετά έχουν και δεύτερη πατάτα. Άλλη πατάτα. Δίνει χαρτί εδώ, ενώ γνωρίζει ότι δεν έχουν καθοριστεί οι βιομηχανικές ζώνες, και πάλι ευλόγως οι άνθρωποι ενίσταται και προσφέρουν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και εδώ επικρατεί το απόλυτο μπάχαλο. Γιατί δεν έκανε το εξής απλό? Γιατί δεν προχώρησε να κάνει το γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό όσο όφιλε, γιατί το είχαν αφήσει οι προκάτοχοι του όλοι πίσω, ούτως ώστε να μπορέσει να δει η Άνδρος και να ξέρουν όλοι οι κάτοικοι ή εν δυνάμει επενδυτές του νησιού πού μπορούν να κάνουν τι, πώς μπορούν να το κάνουν και με τι τρόπο στην οποιαδήποτε περιοχή? Έβγαλε λοιπόν η πολεοδομία ένα χαρτί, στέλνει και ένα συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο το έχω, θα σας το διαβάσω στη συνέχεια, και αναστατώνεται όλη η Ιδρούσα. Και γίνεται ένα μπάχαλο κυριολεκτικό. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν αρχίζουν και λένε: για έλα εδώ, ας πούμε, Δημήτρη, για να με χρησιμοποιήσω ένα όνομα, θα σου κάνουμε, λέει, μια οχτάμινη σύμβαση. Τώρα, αυτό έγινε πριν από δύο μέρες. Φίλος, καλός, προσεγγίστηκε από παράγοντα, δεν θα πω όνομα, από παράγοντα της Δημοτικής Αρχής και λέει: έλα εδώ Δημήτρη, να σου κάνουμε μια σύμβαση. Απαντάει Δημήτρης: μα τώρα με θυμηθήκατε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να κάνω μια σύμβαση, να μας βοηθήσει να πάρουμε δύο ψήφους. Απαντάει Δημήτρης: όχι. Λέει στην πορεία: έχεις και θέμα με τον δρόμο, να σου ρίξω και λίγο πετό. Παιδιά, αυτή είναι η διαδικασία η οποία γίνεται όπως γινόταν στο παρελθόν με Μαυρογιαλούρου. Εδώ καταλήξαμε την Άνδρα. Για ποιο λόγο? Για να καθίσουμε, ας πούμε, στην καρέκλα του Δημάρχου? Κάναμε τίποτα, έχουμε προσφέρει τίποτα, έχουμε αφήσει τον τόπο, έχουμε αφήσει ένα αποτύπωμα να πούμε αυτό είναι αυτό, έχει γίνει το άλλο, έχει γίνει το άλλο. Δεν έχουν γίνει τέτοιες διαδικασίες. Πάμε λοιπόν στη λογική αυτή που σας είπα πριν, πώς να κάνουμε ψηφοδέλτιο, πώς να υφαρπάξουμε ψήφους. Και βλέπουμε και άλλα παράλογα πράγματα, αν μου επιτρέψετε, με το δικό μου διεισδυτικό μάτι, να υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πλειοψηφία και ταυτόχρονα συμμετέχουν σε άλλα ψηφοδέλτια. Έλα Χριστέ και
Παναγιά θα πω εγώ. Τι να πω τίποτα άλλο. Το έχετε αντιληφθεί, το έχετε καταλάβει, τι ακριβώς γίνεται. Μα πρέπει να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν βγαίνουν ξεκάθαρα, ειλικρινά και ωραία, να βγουν μπροστά στον κόσμο και να πούνε αυτοί είμαστε, αυτό είναι το έργο μας, και από εκεί και έπειτα να κριθούν από τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά εμένα. Θα σας πω μια προσωπική μου ιστορία. Λοιπόν, εγώ στο Κόρθι, αν παρατηρήσετε και αν δεν το έχετε παρατηρήσει, θα σας το ομολογήσω εγώ δημόσια, δεν έχω κάποιον άνθρωπο ο οποίος να είναι από το Κόρθι. Είχα βρει έναν άνθρωπο και λύσαξε ο Θεοδόσης, τον φώναξε επάνω, του είπε ότι ξέρεις πρέπει να φύγεις από το Γιαννήσι, τον επίεσε, ήταν και ευάλωτος διότι του εχρωστούσαν κάποια χρήματα και ο άνθρωπος επέκυψε στην προοπτική του να πάρει τα χρήματα. Και αυτή τη στιγμή πλαισιώνει το ψηφοδέλτιο του Θεοδόση. Και το όνομα αυτού, αυτό θα το πω, Λεωνίδας Παντιάρος. Αυτές είναι οι λογικές και οι τακτικές του Μαυρογιαλούρου. Εγώ πρέπει να τα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχουν τρεις γιατροί μέσα στο κέντρο, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τρεις. Τους οποίους τιμώ προσωπικά για την προσφορά τους, για ό,τι έχουν κάνει στο νησί και για ό,τι προσφέρουν καθημερινά ακόμα και στους γονείς μου. Τους προσάπτω όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και μιλώ πάντοτε πολιτικά και πάνω από τη μέση. Υπάρχει ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός, υπάρχει ο Διαμαντής ο Θοδωράκης που ανέφερα προηγουμένως και υπάρχει ο αγαπητός φίλος ο Ανδρέας ο Πόσος. Αυτοί οι άνθρωποι 5 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν κάνανε ανέγραφο που το σώστε το κέντρο υγείας να πλαισιωθεί από γιατρούς ειδικοτήτων. Το δημόσιο αγαθό της υγείας πρέπει να προσφέρεται ισοτίμως σε όλους τους πολίτες της χώρας. Εγώ θυμάμαι ότι στην Πάρο χαρακτηριστικά, όταν υπήρξε πρόβλημα υποστελέχωσης αντιστοίχως του συγκεκριμένου κέντρου υγείας, και ο Δήμαρχος και ο Έπαρχος μία ενιαία στάση προκειμένου να διεκδικήσουν γιατρούς για να έρθουν κάτω. Και ήρθαν τελικά και πλαισιώσανε και υπάρχουν γιατροί ειδικοτήτων στο κέντρο υγείας της Πάρο. Αυτό λοιπόν, αν μη τι άλλο, εμείς το έχουμε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα. Και μια επιπλέον προτεραιότητα, αυτό που δεν έκαναν οι γιατροί, θα το κάνουμε εμείς. Και μια επιπλέον προτεραιότητα την οποία θέτουμε, γιατί είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, είναι το θέμα της δημιουργίας μονάδας αποκάθαρσης. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ίδρυμα, το οποίο λέγεται το Ίδρυμα Μωραΐτη, και έχει μέσα στους σκοπούς την δημιουργία συγκεκριμένης μονάδας αιμοκάθαρσης. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι αιμοκαθαρώμενα, τα οποία μπορούμε να τα βοηθήσουμε και να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Στο μακρινό 2004, ο συμπατριώτης μας γιατρός τότε, ο Νικήτας ο Βακλαμάνης του Κέντρου Υγείας, με τον οποίο είχαμε έρθει σε επαφή μαζί με τη Γιάννα τη Λεβαντή, που ανέφερε προηγουμένως, που είναι άτομο αιμοκαθαρώμενο, κατόρθωσε και πέρασε το Ελληνικό Κοινοβούλιο τροποποίηση ούτως ώστε να μπορούν να γίνονται και μονάδες τέτοιου είδους σε νησιά όπως το δικό μας. Προσπαθεί η Γιάννα ανελιπώς από το 2004 που άλλαξε το νομικό πλαίσιο να μπορέσει να υπάρξει αυτή η μονάδα. Όταν η Γιάννα έμαθε ότι εγώ θα είμαι ξανά υποψήφιος και αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αυθορμήτως μπήκε στο ψηφοδέλτιο. Και έρχεται ο Θεοδόσης, αν είστε χριστιανοί, και λέει ότι η Γιάννα μπήκε απλά για να προσελκύσει ο Γιάννης κόσμο. Όχι. Δεν πήγα για να προσελκύσω κανέναν άνθρωπο, είναι ντροπή αυτό το πράγμα το οποίο ελέγχθη. Ήρθα για να βοηθήσω να γίνει αυτό το οποίο είναι ένα αίτημα μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και να προσφέρουμε έτσι τη δυνατότητα και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επισκέπτονται το νησί της Άνδρου, μόλις μία ώρα από την Αθήνα με τα ταχύπλοα πια, να περνούν τις διακοπές τους και να νιώθουν ασφάλεια και εμείς να προσφέρουμε υψηλές υπηρεσίες και σε αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι άλλο το οποίο, αν μη τι άλλο, πρέπει να προσεγγίσουμε και θεωρώ ότι είναι εκ των ουκ άνευ, δηλαδή πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα, είναι ότι τόσο το λιμάνι του Γαβρίου, όσο και του Πατσίου, όσο και του Κορθίου, θα πρέπει να υπάρχει μόνιμα αυτοκίνητο το οποίο θα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, ένα στενοφόρο βασικά, το οποίο να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι από τις πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε και επειδή εγώ τουλάχιστον διακρίνομαι για μία μεθοδικότητα, έχω έρθει ήδη σε επαφή με το Ίδρυμα Νιάρχος και έχει εκφραστεί, αν θέλετε, καταρχάς η βούληση, εφόσον υπάρχει ένα αίτημα από την πλευρά τη δικιά μας, να ικανοποιηθεί ούτως ώστε τα ασθενοφόρα να βρίσκονται εδώ. Εξαιρετικό το γιατρείο το οποίο έμαθα και πληροφορήθηκα ότι γίνεται κατόπιν δωρεάς μιας κυρίας η οποία έλθει την καταγωγή της από τη Γαλλία. Πού
είναι το προσωπικό που πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να δώσουμε τη δυνατότητα και στην τοπική κοινωνία και αντίστοιχα στις μικρότερες τοπικές κοινωνίες όπως η δικιά σας, να υπάρχει ένας γιατρός και σαφώς να υπάρχουν και τα ιδιωτικά κέντρα και ο καθένας που μπορεί και θέλει να πηγαίνει. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση στο πρόσωπο, αν θέλετε, της λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα, όμως υπάρχει μία διεκδίκηση του δημόσιου αγαθού που λέγεται υγεία. Πλέον τούτο, να σας πω ότι επειδή έχουμε και έναν εκπαιδευτικό ανάμεσά μας και έχω ζητήσει πληροφορίες, τα σχολικά κτίρια βρίσκονται γενικότερα 17 τον αριθμό σε εχθρική κατάσταση. Γενικότερα. Και είναι λοιπόν το οποίο θα μπορέσουμε να κάνουμε εμείς από τη δικιά μας πλευρά, επειδή αντιλαμβάνουμε ότι τα χρήματα είναι ελάχιστα τα οποία δίδονται κατέτος, αν θέλετε, για την θέρμανση των σχολιών αυτών. Μπορούμε λοιπόν να πάμε στη νέα τεχνολογία, χρησιμοποιώντας αυτή τη νέα τεχνολογία, και να βάλουμε αντλίες θερμότητες, ούτως ώστε να μην καίνε τα καλοριφέρ στα παιδιά, ας πούμε, λίγες ώρες, ή μονίμως να μην είναι επέτες οι σύλλογοι γονέων και τηδημόνων, τι στο 2019 για να θερμάνουμε τα σχολιά μας ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει λοιπόν ο Δήμαρχος να κάνει τις καλές εννοούμενες, αν θέλετε, δημόσιες σχέσεις, επαφές, να αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη διαδικασία και να προχωράει και να βλέπει πώς μπορεί εκεί που το δημόσιο υστερεί να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να φέρει χρήμα από τον ιδιωτικό τομέα. Έχω μιλήσει ήδη με ανδριώτικες εταιρείες, όχι μόνο ναυτιλιακές. Δόξα τω Θεώ, οι ανδριώτες, αν θέλετε, δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς εκτός Άνδρου και οι άνθρωποι είναι σε διάθεση και είναι και στη διάθεση, αν θέλετε, της Άνδρου του νησιού να προσφέρουν από τη δικιά τους πλευρά. Και τι εννοώ. Είπα λοιπόν σε κάποιους ότι εκτός από το κομμάτι, αν θέλετε, των αντλιών θερμότητας, όπου έχουν ένα κοστολόγιο, όπου μπορούμε να τα πάρουμε για όλα αυτά τα σχολιά, θα πρέπει λοιπόν οι εταιρείες κατέτος να υιοθετούν, αν μη τι άλλο, για τις επισκευές, για τη συντήρηση, εφόσον δεν βγαίνουν τόσο πολλά χρήματα, να υιοθετούν μια σχολική μονάδα, ώστε να μπορούν τα παιδιά αντιστοίχως να ζουν σε ένα περιβάλλον εξαιρετικό, οι δάσκαλοι να κάνουν τα μαθήματά τους και όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Πλέον τούτο. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης ακόμα περισσότερο και όχι να είναι επέτης ο δάσκαλος ή ο καθηγητής για ένα χαρτί α4 που δεν μπορεί να το πάρει ή ακόμα να υπάρχει αυτή η άσχημη κατάσταση μέσα εδώ στα σχολιά που έχετε εσείς από τη μία τα κτίρια και από την άλλη τα σκουπίδια. Σαφώς έχουν γίνει και κάποιες ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν μπορεί να περνάνε 1.800 μέρες, 5 χρόνια και τελικά να βρισκόμαστε σε μια ελαχίστη βελτίωση. Πρέπει λοιπόν, αν μη τι άλλο, το μήνυμα να το πάρουμε, το μήνυμα εμείς το έχουμε πάρει και εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να είμαστε σε εγρήγορση την επόμενη μέρα και να αρχίσουμε να κάνουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που το σώσει τη ζωή τόσο των παιδιών όσο των καθηγητών και γενικότερα της κοινωνίας να προοδεύει και να πηγαίνει μπροστά. Ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης εσάς απασχολεί εδώ πέρα είναι το θέμα με τον χώρο στάθμευσης. Όπως πολλοί άλλοι, έτσι και εγώ, έρχομαι με το αυτοκίνητό μας και λέω το αυτονόητο. Ρε παιδιά, μια διαγράμμιση δεν μπορεί να γίνει, πως ακόμα δεν έχουμε βρει τους χώρους στάθμευσης. Κάντε το απλό το πρώτο. Ούτε αυτό έχει γίνει. Εγώ λοιπόν έχω έρθει σε επαφή ήδη με ανθρώπους και με τη βοήθεια, αν θέλετε, των εκλεκτών συνεργατών, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει μια διαδικασία για επιπλέον πάρκινγκ εδώ, αλλά πάρκινγκ όπως πρέπει. Δηλαδή, να υπάρχουν κάτω οι γραμμές, να ξέρουμε ακριβώς πώς παρκάρουμε, πού παρκάρουμε και να υπάρχει μια τάξη και ένα νοικοκυριό. Το λιμάνι, χρόνια πολλά το βλέπουμε όλοι και είναι σε μια κατάσταση πολύ συγκεκριμένη. Ακούμε για μελέτες δεν έχουμε δει τίποτα. Άρα λοιπόν, το λιμενικό ταμείο που φαντάζεται ο Θεοδόσης ότι την επόμενη μέρα είναι έτοιμο και μπορεί να λειτουργήσει, που ακριβώς δεν είναι έτσι, γιατί όπως σας είπα, υπάρχει εντονότατο διοικητικό έλλειμμα, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, ώσπου να φτάσει το λιμενικό ταμείο και να γίνει αυτόνομο εδώ πέρα, ώσπου να περάσει το διάστημα να διαχωριστούμε από την Τίνο και από τη Μύκονο. Εγώ σας το λέω και δημόσια, δεν θέλω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δημόσια, ότι αυτό θα πάρει σίγουρα τουλάχιστον 36 μήνες, για να είμαι και πολύ φιδωλός, ας πούμε, σε αυτό το οποίο πρέπει να σας καταθέσω ενώπιόν σας, και μετά να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε αφού το στελεχώσουμε με μηχανικούς ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς πρέπει να απευθυνθούμε στον ιδιωτικό τομέα και να προχωρήσουμε, αν θέλετε, με διαδικασίες μελετών, οι οποίες μελέτες θα μπορέσουν στη συνέχεια να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή τα άλλα νησιά παρακάτω, έχοντας οριμότητα μελετών,
κάνουν και αν θέλετε θεσαίους χώρους όπως ο δικός μας, ο οποίος έχει μείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια έτσι, και αν θέλετε ολοκληρώνουν τα αλλιευτικά τους καταφύγια ή τις μικρές μαρίνες. Η Άνδρος έχει και αλλού προβλήματα, αλλά βέβαια η πύλη της Άνδρου είναι εδώ το λιμάνι και θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ ουσιαστικά και το έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα. Άρα λοιπόν, μαζί με το κυκλοφοριακό το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια λόγω του ότι ευτυχώς η Άνδρος ανοίχθηκε με τα πάρα πολλά δρομολόγια και είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο γίνεται και διασημηθήκαμε και με τα υπόλοιπα κυκλαδονήσια και εμείς το επαινούμε αυτό και το αποζητούμε και θα πρέπει να το κάνουμε ακόμα περισσότερο, να ανέβει, θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το κυκλοφοριακό. Εκείνο λοιπόν το οποίο τουλάχιστον εγώ δημόσια αυτή τη στιγμή μπορώ να πω για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι πρέπει να καθίσουμε κάτω να δούμε, να κάνουμε μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη, όχι μόνοι μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με όλους τους επαγγελματίες και κάτι πολύ, αν θέλετε, σημαντικό σε ό,τι αφορά τη δημοσιότητα και τη διάχυση της πληροφορίας. Εδώ λοιπόν έχουν κλείσει εντελώς τα κανάλια ενημέρωσης το τι γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει μία κάμερα ώστε να μπορείτε εσείς να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο όπως έγινε το debate, θα έρθω σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν να είστε σίγουροι ότι τουλάχιστον από δικιά μου πλευρά όπως κατόρθωσα και επέβαλα να γίνει το debate, έτσι λοιπόν θα επιβάλλω να υπάρχει πραγματικά κάμερα όποτε συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε εσείς να μπορείτε να παίρνετε την πληροφορία κατευθείαν. Να μην βγαίνουν κάποια παπαγαλάκια και να λένε άλλα είπε ο Γιαννήσης, άλλα είπε ο Χ, άλλα είπε ο Ψ, άλλα ο Ωμέγα. Και επειδή από την άλλη ιδιότητά μου μπορώ να σας το πω αυτό το πράγμα, για το γεγονός ότι όλοι δεν έχουν διαδίκτυο, θα πρέπει λοιπόν, αν μη τι άλλο, να δώσουμε εικόνα σε όλη την Άνδρο, όπως βλέπετε και από το Βολκάνο και από τα άλλα, αν θέλετε, κανάλια, υπάρχει δυνατότητα τεχνική. Πλέον οι Ίνες έχουν, αν θέλετε, τοποθετηθεί και μας παρέχεται αυτή τη δυνατότητα, ούτως ώστε η θεία μου στο Βιτάλι, ας πούμε, που ο πατέρας μου έρθει την καταγωγή του από το Βιτάλι, να θυμηθώ και αυτή, αν θέλετε, την άλλη τη ρίζα, λοιπόν, και η μάνα μου από το Αρτένι, λοιπόν, να μπορούν να βλέπουν αντίστοιχα τα δημοτικά συμβούλια. Άρα λοιπόν, το θέμα της ενημέρωσης και της διάχυσης της πληροφορίας και της διαφάνειας είναι μέσα από τις άλλες πρώτες προτεραιότητες που έχουμε εμείς και ταυτόχρονα, αν έχετε δει από το διαδίκτυο, επειδή υπάρχει, ας πούμε, η νέα γενιά που έρχεται, εμείς απερχόμεθα. Το όνειρο το δικό μου είναι να παραδώσω στη νέα γενιά και αυτός ήταν ένας Στέφανε, αγαπητέ, από τους χίλιους λόγους που ήθελα να πλαισιωθώ από πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Εγώ το κατόρθωσα σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, άρα λοιπόν οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να αναλάβουν. Θέλω λοιπόν, και είναι η πρόταση την οποία την καταθέτω δημόσια και θα την θέσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που ούτως ή άλλως θα συμμετέχω, λοιπόν, μέσα από όποια ιδιότητα εσείς, αν θέλετε, αποφασίστε, να με στείλετε, να συγκροτηθεί λοιπόν το Συμβούλιο Νέων της Άνδρου, ώστε τα νέα παιδιά να καθίσουν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου σε διαφορετικό χρόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο, να συνεδριάζουν και να ανεβαίνει, αν θέλετε, το αίτημα των νέων για διάφορα θέματα της καθημερινότητός τους και όχι μόνο από κάτω προς τα πάνω. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, μας αγγίζει η νεολαία, αγγίζουμε την νεολαία και θέλουμε, αν μη τι άλλο, να την έχουμε συμμέτοχη σε αυτή τη διαδικασία. Συνεχίζοντας λοιπόν σε ό,τι αφορά τα δικά σας θέματα εδώ, εκείνο το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι όλο το παραλιακό μέτωπο αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τύχει μιας ιδιαίτερης καλαισθησίας. Και τι εννοώ. Αν έχετε παρατηρήσει στη χώρα της Άνδρου, στο μακρινό παρελθόν είχα ξεκινήσει μια προσπάθεια και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και αυτό μπορεί να επεκταθεί τόσο και στο μέτωπο του Μπατζίου, όσο και του Κορθίου, όσο και της χώρας κάτω στη συνέχεια προς τον Υποργείο. Τι να κάνουμε. Να κάνουμε την υπογειοποίηση των καλωδίων, ούτως ώστε να κάνουμε μια αισθητική αναβάθμιση όλων των χώρων και των περιοχών του νησιού και να επανέλθουμε, ας πούμε, σε μία εμφάνιση η οποία θα θυμίζει ακόμα περισσότερο νησί. Δηλαδή, πρέπει η Άνδρος να δείξει ακόμα περισσότερο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα πηγαίνοντας σε μία λογική όπου θα ξεχωρίζει και σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, μιλάω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μία διαδικασία πολλών μελετών. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξει ένα επιπλέον τμήμα, είναι το τμήμα προϋπολογισμού και μελετών, το οποίο θα πρέπει, αν μη τι άλλο,
να υπάρχει μια ιεράρχηση τόσο από την πλειοψηφία αλλά ταυτόχρονα και από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και από τεχνικούς συμβούλους, ούτως ώστε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσουμε λοιπόν στην ορίμανση αυτών των μελετών, και όταν εννοώ ορίμανση, να είναι έτοιμες οι μελέτες, να μπορούν να χρηματοδοτηθούν, διότι η περιφέρεια και τα υπουργεία βγάζουν, αν θέλετε, προσκλήσεις και εμείς θα είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε να υποβάλουμε και να αρχίσουμε να εντάσσουμε αυτά τα έργα και να τα αποδίδουμε σε εσάς στην κοινωνία. Αυτό ακριβώς το έλλειμμα έχει η παρούσα δημοτική αρχή. Δηλαδή δεν προγραμμάτισε καθόλου, δεν ολοκλήρωσε τις μελέτες, δεν πήρε κρίσεις πουθενά, με αποτέλεσμα να έχει βαλτώσει. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είπα στο πριν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε 5 τον αριθμό και να διεκδικούμε, αν θέλετε, από κοινού να προχωρήσουμε και να τρέξουμε όλοι μπροστά και να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Θέλω να πω επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για να μην γίνονται παρανοήσεις του τύπου όπως έγινε η αναφορά του πριν από 19 χρόνια στο πρόσωπο του δικό μου. Η καινοτομία και η, αν θέλετε, που μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτό το κομμάτι της διαφάνειας, είναι ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Άντρου, όπως γίνεται ήδη σε αρκετούς Δήμους, και επισκέφθηκα έναν εξ αυτών, τον Δήμο Τρικάλου, μπορεί να είναι σε πραγματικό χρόνο να τον βλέπουν σε κοινή θέα όλοι οι δημότες και το Υπουργείο Εσωτερικών. Παράδειγμα, πληρώνεται ένας εργολάβος λοιπόν και παίρνει 15.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν, με το που εκτελείται, αν θέλετε, η πληρωμή, πλήρη διαφάνεια, πληρώθηκε σήμερα ο Δημήτρης ο Γιαννίσης και πήρε 15.000. Έχει πάρει όλες, αν θέλετε, έχει περάσει όλες τις διαδικασίες και έτσι λοιπόν ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή τόσο ο Δήμαρχος, όσο η αντιπολίτευση, όσο και οι πολίτες, όσο και το Υπουργείο ακριβώς τι γίνεται. Αυτό εφαρμόζεται, κυρίες και κύριοι, με τη νέα τεχνολογία, με τη καινοτομία η οποία υπάρχει και τα προγράμματα, τα καινοτομία στα οποία βγαίνουν από τα Υπουργεία, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Εγώ λοιπόν έκανα κάτι αντίστοιχο καινοτόμο στο μακρινό 2000, εφήρμοσα λοιπόν το διπλογραφικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, όταν μου έγιναν οι αλλεπάλληλοι έλεγχοι, δεν υπήρχε πρόβλημα κανένα. Μπήκανε μέσα οι εργοτοί λογιστές, τα κάνανε φύλλο και φτερό, βρήκαν ότι τα πάντα είναι ok και τελείωσε η διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα ότι θέλω να προχωρήσω μέσα από μια διαδικασία και ένα φως και μια διαφάνεια. Δεν μπορούμε να προχωρούμε στη λογική θα πληρωθεί πρώτα ο Μαρμαράς, δεν θα πληρωθεί ο Γιαννίσης, είναι φίλος μου ο ένας, να αναθέτουμε τηλεφωνικά, ας πούμε, για πήγαινε εδώ και πήγαινε εκεί και τελικά έχουμε καταλήξει αυτή τη χρονική στιγμή να έχουμε δώσει αναθέσεις πάρα πολλές, να υπάρχει ένα ταμείο, υπερταμείο σας πληροφορώ, το οποίο είναι με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και εγώ πραγματικά ανησυχώ πάρα πολύ και δεν το λέω τεχνιέντος, το λέω ουσία, πώς αυτοί οι άνθρωποι χωρίς καμία ανάθεση, χωρίς καμία διαδικασία νόμιμη, σύνομη, την επαύριο θα πληρωθούν. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω αρκετή γνώση και γνωρίζω τα πράγματα πάρα πολύ καλά, οι εποχές οι παλιές έχουν παρέλθει. Πρέπει να γίνονται οι διαδικασίες στο φως και ανοιχτά. Τώρα λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, έχουν γίνει τηλεφωνικές αναθέσεις, φύγε εσύ εκεί, πάρε ένα πετώσει από εδώ, πάρε λίγο άσφατο από εκεί, πάρε και τώρα, πάρε και τ' άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα πληρωθούν? Δεν το αναλογίζω. Τους κρεμάνε κυριολεκτικά στα μανταλάκια. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα λεφτά τους? Θα έρθει λοιπόν ούτως ή αλλιώς, ο Θεοδόσης είναι μια απερχόμενη δημοτική αρχή. Ας πάρουμε και το καλό σενάριο, ότι δεν είναι απερχόμενη, αλλά είναι συνεργαζόμενη. Ποιος θα πάει να βάλει πλάτη σε αυτές τις διαδικασίες? Τη στιγμή που έχουμε δει ότι μας κάνουν φίλο και φτερό από το Υπουργείο Οικονομικών. Εδώ, στην παρούσα δημοτική περίοδο, όταν υφίστανται τα θέματα, αν θέλετε, διαφάνειας, άνθρωποι πήγαν και τους δέσμευσαν μέχρι και τους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Δεν είναι η εποχή που ξέραμε η παλιά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι όλοι. Συνεχίζοντας λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να σας πω, μετεπιτάσιος κιόλας, είναι ότι, αναφέρθηκα ήδη αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω, ότι είμαστε στη λογική της πλήρους συνεργασίας με τα ανεξάρτητα τοπικά συμβούλια, τα οποία μάλιστα τα, αν θέλετε, επενούμε κιόλας για την κίνηση που έχουν κάνει και την επόμενη μέρα, όσο οφείλουμε, μέσα στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας για να διαμορφώσουμε καλύτερα τη ζωή μας, θα είμαστε αρρωγοί και οφείλουμε να συνεργαστούμε. Άρα λοιπόν, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία σε όλα τα ανεξάρτητα τοπικά συμβούλια και με πάρα πολύ
αν θέλετε, καλή διάθεση σε ό,τι με αφορά, τόσο εμένα όσο και τους συνεργάτες μας, θα είμαστε δίπλα τους για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Ακούμε για το κλειστό του Γαβρίου. Φωνάζει ο Αδάμης και καλά κάνει που φωνάζει, από το Facebook και από οτιδήποτε άλλο σημείο. Λοιπόν, φωνάζουμε κι εμείς και λέμε επιτέλους το κλειστό. Πού είναι η χρηματοδότηση? Πού είναι η χρηματοδότηση? Όπως η χρηματοδότηση δεν υπάρχει για το χιτήρι, υπάρχει για το κλειστό. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνονται καθόλου έτσι. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε, αφού ολοκληρώσουμε πλήρως τις μελέτες, πού μπορούμε να εντάξουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Πλέον τούτο, πολύ σύντομα, θα πρέπει να σας πω ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με τους νέους αγρότες, γιατί η περιοχή εδώ και η ευρύτερη, εκτός από το λιμάνι, έχει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα τοπικά προϊόντα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σταθούμε αρρωγή εμείς στις προσπάθειες των νέων ανθρώπων. Και όταν λέω αρρωγή, εννοώ ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να φέρουμε ανθρώπους που είναι καθήλυνα αρμόδιοι να τους δείξουν πώς μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα. Το έχω κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στην Πάρο. Θέλω να το κάνω και στην Άνδρο για να δώσω την προοπτική της απασχόλησης των νέων ανθρώπων και ταυτόχρονα να πιστοποιηθούν όπως γίνεται και στα άλλα νησιά τα δικά τους παραγόμενα προϊόντα, ούτως ώστε να έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν και σε αυτούς τους ανθρώπους δίπλα και να προχωρήσει η Άνδρος, γιατί είναι ένα άλλο διαβατήριο το οποίο έχει και μπορεί δι' αυτού του τρόπου να πάει στα πέρατα του κόσμου. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τη γαστρονομία είναι μια επίσης, αν θέλετε, εξαιρετική δυνατότητα μας προσφέρεται. Θα θυμίσω λοιπόν σε κάποιους ότι στο 2000 είχα ξεκινήσει μια προσπάθεια για την ανάπτυξη της ανδριώτικης κουζίνας. Χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα, μετά από παρέλευση 19 χρόνων, ήδη αυτό έχει γίνει αντιληπτό και αν έχετε δει αντίστοιχα δίπλα στην Τίνο, οι Τίνιακοι κατόρθωσαν και επέβαλαν με πάρα πολύ καλούς τρόπους τα food paths, δηλαδή τα μονοπάτια της τροφής, της διατροφής. Άρα λοιπόν εμείς, σε συνεργασία με φορείς, με συλλόγους, με τα ξενοδοχεία, με τους ανθρώπους του τουρισμού, θα πρέπει να το αναδείξουμε σαν μια άλλη, αν θέλετε, εκδοχή για να γίνουμε ελκυστικοί, ταυτόχρονα όμως, μαζί με τα μονοπάτια. Τα μονοπάτια είναι μια εξαιρετική, αν θέλετε, διαδικασία. Ξεκίνησε από τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς πρέπει να είμαστε αρρωγοί. Πολύ πίσω και μακριά, θα θυμηθώ με τον Λουκά του Καραδήμου, είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι οι οποίοι, αν θέλετε, μπήκαν στη διαδικασία της αυτοδιοίκησης, δεν το είδαν, αν θέλετε, τόσο ζωστά. Το αποφάσισε μια κυρία και το έκανε πράξη και μπράβο της και έπαιρνε δημόσιο της αποδίδω και εμείς θα πρέπει από τη δικιά μας πλευρά να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και αυτά τα 100 και πλέον πιστοποιημένα μονοπάτια που πήραν για δεύτερη φορά, αν θέλετε, αυτό το βραβείο, θα πρέπει να τα επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο και να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο σκέφτομαι ότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, και πάλι να εφαρμοστεί στην Άνδρο, που έχω κάνει στη δικιά μου δημοτική θητεία ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Γεωργίας, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, όπως λέγεται, ανάπτυξη αγροτικού χώρου. Αυτό είχε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας ήταν ο δημόσιος και ο άλλος ήταν ο ιδιωτικός. Θα μείνω λίγο στο κομμάτι να σας πω τον ιδιωτικό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε δει λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά κτίσματα στην Ανδριακή Ήπεθρο, όπου αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και λίγο καταλελειμμένα. Μέσω αυτού του προγράμματος μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν και να τα μετατρέψουν σε ξενώνες. Άρα λοιπόν, δι' αυτού του τρόπου, παίρνοντας μια αρκετά υψηλή, αν θέλετε, επιχορήγηση, η οποία φτάνει μέχρι το 50 ή 55%. Είναι το λεγόμενο πρόγραμμα αγροτουρισμού ή, όπως το είπα, ή όπως λέγεται σε άλλες περιοχές Λίτερ, εδώ θα δούμε πώς θα το ονομάσουμε, και θα θυμίσω και θα πω δύο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα του δημόσιου τομέα. Και τι εννοώ? Γνωρίζουμε ότι το νησί έχει ένα τεράστιο οδικό δίκτυο το οποίο είναι ξεχαρβαλωμένο. Όσο και να υπάρχει καλή πρόθεση και προσπάθεια από τις εκάστοτες περιφερειακές αρχές, που δεν πήραμε τα ανάλογα χρήματα κατά την προσωπική μου άποψη την τελευταία χρονική περίοδο, θα πρέπει λοιπόν να διεκδικήσει ο νέος έπαρχος και ο νέος δήμαρχος πολύ περισσότερα χρήματα για αυτό το τεράστιο δίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν, αν μη τι άλλο, εμείς να βρούμε έναν έξυπνο τρόπο, και αυτός ο έξυπνος τρόπος είναι ο δεύτερος πυλώνας που σας είπα, που προέρχεται από το πρόγραμμα ανάπτυξης αγροτικού χώρου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ασφαλτοστρώσουμε, να συντηρήσουμε και να επεκτείνουμε τυχόν το αγροτικό μας δίκτυο. Να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που στην περιοχή την επάνω και την κάτω την νότια, οι
Τα δίκτυα είναι εντελώς σαφρά. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα σας αναφέρω που έχει εφαρμοστεί μέσω αυτού του προγράμματος στο παρελθόν είναι ο δρόμος ο οποίος ένωσε το Ζαγανιάρι με το Σασά και το Κουρέλι και τα Φάλικα. Έγινε μέσα από αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας. Ένας δεύτερος δρόμος ο οποίος έγινε από αυτό το συγκεκριμένο θέλετε πρωτόκολλο, κλιματοδοτικό πρόγραμμα, ήταν ο δρόμος που οδηγεί προς το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, αλλά τελικά καταλήγει και πηγαίνει πάνω σε Βρουσιές. Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω αυτά διότι εκεί οι διαδικασίες είναι πιο χαλαρές σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, τα στάνταρ που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το επαρχιακό δίκτυο και δι' αυτού του τρόπου θα μπορέσουμε να δώσουμε δυνατότητα, αν θέλετε, να κάνουμε περισσότερες παροχές, περισσότερα χιλιόμετρα στον κόσμο γενικότερα. Εκείνο λοιπόν επίσης που θα θέλω να αναφέρω είναι το λεγόμενο έξυπνο δημαρχείο. Και τι εννοώ? Δεν χρησιμοποιώ ατάκες, χρησιμοποιώ ουσία. Οι ίνες οι οποίες έχουν μπει και από πλευράς του ΟΤΕ και των υπολείπων άλλων εταιριών μας παρέχουν τη δυνατότητα πλέον εμείς να μπορέσουμε να έχουμε τη διοίκηση από οποιοδήποτε σημείο θέλουμε ή ακόμα και να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο, όπως είπα, τους προϋπολογισμούς από τα έξυπνα τηλέφωνα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φεύγουν οι υπάλληλοι από την Ιδρούσα κάθε μέρα και πηγαίνουν κάτω στο Δημαρχείο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οι άνθρωποι μπορούν να είναι εδώ κανονικά και μπράβο τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλές και σε εσάς και ταυτόχρονα στους άλλους πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν στο Κεντρικό Δημαρχείο. Άρα λοιπόν, εμείς μπορούμε εφαρμόζοντας την τεχνολογία, ήδη έχω μιλήσει με τον Σκόρδο, ο οποίος είναι προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΤΕ, ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε πράξη. Είναι πάρα πολύ εύκολο με την υφιστάμενη τεχνολογία. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα Δημαρχείο το οποίο θα εδρεύει στο Γάβριο, αντίστοιχα στο Ναυσί, αντίστοιχα στο Κόρθο και αντίστοιχα μέσα στη χώρα. Θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε προφιλία των δημοτών όλες αυτές τις νέες καινοτομίες και τις νέες τεχνολογίες και βέβαια να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τα τέλη τα οποία είναι υπέροχα στην Άνδρο, μπορούμε λοιπόν να μπούμε σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, σε ένα αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, το οποίο θα έχει να κάνει με τα ηλιακά, ούτως ώστε να μειώσουμε, αν θέλετε, την τεράστια δαπάνη η οποία γίνεται, αν θέλετε, για τον φωτισμό και να την πάρουμε από τον ήλιο, τον ζωοδότη. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη πρόταση και εμείς θα θέλουμε λοιπόν να κάνουμε την Άνδρο αυτό που λέμε το έξυπνο νησί χρησιμοποιώντας αυτές τις καινοτομίες και αυτές τις διαδικασίες. Εκτός από αυτό λοιπόν, εκείνο το οποίο επίσης θα ήθελα να σας πω είναι ότι η διαχείριση του υδάτινου δυναμικού είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε μια νέα μορφή. Δηλαδή, υπάρχουν ευτυχώς στα σεκτάρια του Δήμου και το λέω ευτυχώς από έναν φωτισμένο άνθρωπο ο οποίος επισκέπτεται το νησί και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις διαχρονικές, αν θέλετε, για όλη την διαχρονική βοήθεια που έχει δώσει προς όλους εμάς τους ερετούς και κατ' επέκταση σε εσάς τους δημότες. Είναι ο Βαγγέλης Οπισίας και αυτές λοιπόν τις μελέτες θα πρέπει να τις επικαιροποιήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα μικρά υδάτινα φράγματα και ταυτόχρονα να μπούμε σε ένα πρόγραμμα ούτως ώστε να γίνουν δίκτυα εκεί που δεν υπάρχουν. Έχω μείνει άναυδος, διότι ακόμα στην Άνδρο δεν υπάρχουν δίκτυα στα χωριά. Συμβαίνει και αυτό. Κάποιος καλός φίλος όταν βρέθηκα στο Γάβριο και με ρώτησε, μα υπάρχουν χρήματα για να μπορούμε να κάνουμε δίκτυα? Λέω, η Πάρος και η Νάξος παίρνει αυτή τη στιγμή 3.200.000 η πρώτη και 1.800 η δεύτερη για να κάνει δίκτυα. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε? Δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε το κομμάτι της ορίμανσης και των μελετών έτοιμες. Αλλά όμως, επειδή μιλάω αρκετή ώρα και δεν έχω πει για το πολύ συγκεκριμένο θέμα το οποίο μας απασχολεί και είναι το θέμα της Πλούσκας και να μην θεωρηθεί ότι θέλω να φύγω από εδώ και να μην πάρω θέση, θα σας πω λοιπόν το εξής. Εδώ θα το διαβάζω από μέσα για να μην γίνει καμία παρανόηση. Εκείνο λοιπόν το οποίο τουλάχιστον εμείς λέμε, ανεξάρτητα αν χλεβαζόμαστε ή οτιδήποτε, ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα τη μετεγκατάσταση του δερματοποιητή σε νέα κατάλληλη θέση, με περιβαλλοντικά αποδεκτή και αδειοδοτημένη θέση, βάζοντας οριστικό τέλος σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται τώρα και βλέπουμε όλοι στα σταυροπέδια. Έχει μια δεύτερη χωματερή. Πήραμε χρήματα που καταστήσαμε και από κάτω έχουμε ξανά άλλη μια χωματερή.
Εφαρμόζουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, ώστε να μειώσουμε το απορριμματικό φορτίο στο ελάχιστο και να διεκδικήσουμε τα έσοδα για το Δήμο, δηλαδή την ελάφρυνση του κόστους προς το Δημότη. Θέλουμε λοιπόν επίσης να συνεχίσουμε και να προωθήσουμε τη λειτουργία τεσσάρων σημείων αδειοδοτημένων, τεσσάρων σημείων τα οποία θα αδειοδοτηθούν, τα οποία δεν έχουν δυστυχώς αδειοδοτηθεί από την παρούσα Δημοτική Αρχή, για τους κομποστοποιητές. Και στο τέλος, εμείς, αν θέλετε, εκτιμούμε ότι η όλη διαδικασία με το υπόλοιπα το οποίο υφίσταται δεν θα πρέπει να παραμείνει πάνω στο νησί. Με τον πρόσφατο νόμο του 4566 του 2018 μας παρέχει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να βγάλουμε το υπόλοιμα, αφού κάνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, το υπόλοιμα το οποίο είναι πάρα πολύ λίγο σε σχέση με τα παραγόμενα σκουπίδια, είναι 7,5 τόνοι το χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το υπόλοιμα, εφόσον μας δίνει τη δυνατότητα, να το μεταφέρουμε εκτός άνδρου. Υπάρχει ένας φόβος σε ό,τι με αφορά, και εγώ δεν θέλω να γίνω μάντης και προφήτης κακών, ούτε να θεωρηθεί ότι σπεκουλάρω πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν, αν μη τι άλλο, να το προσέξουμε πάρα πολύ, διότι τα άλλα δύο διπλανά νησιά που έχουν καθημερινή διασύνδεση με εμάς και το προβλέπει ο νομοθέτης, γιατί και προβλέπεται μέσα και από το εθνικό και από το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, φοβούμε ότι μπορεί, αν και εφόσον εδώ προχωρήσουν οι διαδικασίες στην Πλούσκα, όταν και εφόσον υπάρξει θετική απόφαση τυχόν από το Συμβούλιο Επικρατείας, να είμαστε, αν θέλετε, το νησί το οποίο θα μπορεί να πάρει και υπολείμματα και των άλλων δύο νησιών. Νομίζω ότι αυτό δεν δείχνει μια αδυναμία ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα του οίκου μας. Όχι. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και πηγαίνοντας στην περιφέρεια διαπίστωσα αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχει εξασφάλιση πίστοση για το συγκεκριμένο έργο. Είναι ένα έργο το οποίο είναι φαραωνικό, είναι ένα έργο το οποίο δεν θα λύσει, πιστεύω θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε με μια μοντέρνα διαδικασία. Ποια διαδικασία? Αυτή την οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στη Γερμανία. Στη Γερμανία δεν γίνονται χιτή. Οι Γερμανοί που μας δίνουν χρήματα δεν κάνουν χιτή. Έχουν προχωρήσει ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία του υπολείμματος, το οποίο το μεταφέρουν. Γιατί? Αν είχαμε τη δυνατότητα και τον παχτολό χρημάτων, θα πρέπει να γινόντουσαν αντιστοίχως και στα 24 κατοικημένα νησιά χιτή. Δεν έχουν γίνει. Ούτε πρόκειται να γίνουν, ούτε πρόκειται να βρεθούν χρήματα, ούτε οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να δώσουν τέτοια μεγάλα κονδύλια για να γίνεται εδώ πέρα. Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, πολύ ρεαλιστής. Κάποιοι το ακούν ότι είναι μια ουτοπία. Δεν είναι ουτοπία. Η εμπειρία μου λέει το εξής. Το 1990 που ξεκίνησα στο Δήμο Άνδρου και αντιστοίχως υπήρχε θέμα με τον βιολογικό της Άνδρου, όπου ελέγεται ότι θα πρέπει να βρούμε περιοχές πώς και τι, και εκεί αντιστοίχως προσέφυγαν και κατόρθωσαν οι προσφεύγοντες στο ελικοδρόμιο που σήμερα όλοι γνωρίζετε, γιατί εκεί επρόκειτο να πάει και να γίνει ο βιολογικός της Άνδρου, ότι ζητείται μεγάλη έκταση. Πέρασαν λοιπόν πολύ λίγα χρόνια και τελικά ο Μιλόν έτυχε, η συγκυρία το έφερε, η ζωή το έφερε, λοιπόν το 1998 να είναι από τα πρώτα έργα τα οποία εγώ, αν θέλετε, στη μελέτη να τα δημοπρατήσω, ούτως ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη. Και τελικά τι έγινε? Το 2002, όταν τελείωσε η δικιά μου θητεία και λίγο διάστημα πριν τελειώσει, στις 15 Νοεμβρίου, με την 192 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γνωρίζοντας επακριβώς πού μπορούν να χωροθετηθούν οχλούσες δραστηριότητες, όφυλα, για να είμαι εντάξει προς όλους, να πάω και να κάνω το αυτονόητο. Και ποιο ήταν το αυτονόητο? Χωροθέτησα λοιπόν το βιολογικό 50 μέτρα δίπλα από το σπίτι. Άρα λοιπόν, αυτοί που λένε ότι τα ξέρουν όλα, δεν ξέρουν τίποτα. Έχουν, αν θέλετε, κουράσει τον κόσμο, έχουν κουράσει τους επαγγελματίες, έχουν διαφημίσει αρνητικά το νησί προς τα έξω, φέρονται ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν λύσεις, δεν δίνουν καμία λύση και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να μεταθέτουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί και να μην προχωρούν καταστάσεις. Θέλουν να παίρνουν καρέκλες, εγώ δεν διεκδίκησα καμία καρέκλα. Όταν ολοκλήρωσα τη θητεία μου έφυγα, πήγα στη δουλειά μου στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος ενστερνίζομαι το κομμάτι, αν θέλετε, του να βρίσκομαι σε καρέκλες του δημοσίου. Μακράν εμώ, αντίστοιχα, κάποιοι άλλοι άνθρωποι θέλουν τέ και σόλοι να βρίσκονται εκεί πέρα για να νομίζουν ότι προσφέρουν υπηρεσία. Δεν προσφέρουν υπηρεσία.
Αυτός ο λόγος ο οποίος σας απευθύνω είναι ένας λόγος καρδιάς, ένας λόγος ειλικρίνειας και έτσι θα με βλέπετε και θα με βλέπετε μέσα από το live streaming μεθαύριο στα Δημοτικά Συμβούλια να προασπίζομαι τα συμφέροντα των πολλών και όχι των κολλητών. Φτάνει πια! Δεν μπορεί να πάει το νησί με κολλητούς. Θα πάει με ανθρώπους που θέλουν και νέους ανθρώπους να δουν ένα ευίωνο αύριο. Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, να έρθουν εδώ περισσότεροι άνθρωποι, να ανοίξουν επιχειρήσεις, το νησί να ανοίξει και εμείς να κάνουμε τη ζωή μας ακόμα καλύτερη. Με αυτά, αν θέλετε, σαν επίλογο, για να μην κουράσω, πόση ώρα μιλάω, Γιώργο? Μία. Σας έχω κουράσει ήδη. Λοιπόν, με αυτά λοιπόν θα πρέπει να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, να σας πω ότι εμείς είμαστε εδώ για εσάς και είμαστε για να σας υπηρετήσουμε και όχι να σας διοικήσουμε. Είμαστε κοντά σας με ένα ύφος ανθρώπινο και όχι αυτοκρατορικό. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, είμαστε ένας από εσάς και λειτουργούμε μόνο για όλους εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει το οτιδήποτε. Να είστε καλά. Παιδιά, τα είπα δυνατά απόψε, γιατί μου λέγατε τα λέω καμιά. Εντάξει, εντάξει. Μόνο που διάβατε πολύ. Γι' αυτό ορισμένες φορές μακρηγορώ και τα λέω απ' έξω και τα λέω από καρδιάς. Τίποτα άλλο. Στέφα, να σε καλά. Υπάρχει κάποιος που θέλει κάτι να ρωτήσει? Ναι. Παρακαλώ. Ποιες είναι οι δυνατότητες για την επόμενη μέρα όσον αφορά το οδικό δίκτυο, όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εδώ στην περιοχή μας? Λοιπόν, θα επανέλθω και θα πω αυτό το οποίο είπα. Το είπα λίγο, αν θέλετε, γρήγορα, ωραία, εξαιρετική ερώτηση. Λοιπόν, η συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρχει είναι δεδομένη. Από μένα είναι δεδομένη, δεν το συζητάω. Λοιπόν, μαζί με τον Επαρχό να κάνουμε κάτι. Να βάλουμε το επαρχιακό δίκτυο, το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι. Και να σταματήσει αυτό το μπαλάκι. Όχι αυτό είναι δημοτικό, όχι αυτό είναι επαρχιακό. Υπάρχει ένα φέξ συγκεκριμένο, σε πληροφορώ που έχω, γιατί μου έγινε αντίστοιχη ερώτηση όταν πήγα στο λιοτρίβι κάτω των Χέλμιδων. Λοιπόν, πού σταματάει το επαρχιακό και πού είναι το δημοτικό. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε τις τεχνικές υπηρεσίες, Δήμος και Επαρχείο, να δούμε λοιπόν ακριβώς πού είναι ο καθένας και πού πάει και να έρθει το ένα συμπέρον τον άλλο. Ένα το κρατούμε. Και να διεκδικήσουμε όπως είναι αξιώτες οι Παριανοί και οι άλλοι παρακάτω και είναι διεκδικητικοί να πάρουμε περισσότερα κονδύλια, όχι 1,5 εκατομμύριο ευρώ και μόνο, το είπα και το επαναλαμβάνω, στα 5 χρόνια, ούτως ώστε να στρώσουμε βάσει της κείμενης νομοθεσίας και να συντηρήσουμε το δικό μας δίκτυο όπου είναι το επαρχιακό, το δημοτικό. Για να είμαι πολύ ειλικρινής και ξεκάθαρος, λεφτά δεν έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε από ίδιους πόρους. Θα πρέπει λοιπόν, η λογική τι λέει, ή θα βρεις, αν θέλεις, κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, και αυτό ανέφερα, ότι θέλω να εντάξω την Άνδρο και θέλουμε να εντάξουμε την Άνδρο σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας, να μας δώσει αυτή ακριβώς τη δυνατότητα. Το έλλειμμα που έχουμε των ιδίων πόρων, γιατί πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα και να είμαστε, αν θέλεις, προς την κοινότητα, δηλαδή προς τους πολίτες, σε όλους τους τομείς όσο γίνεται πιο άμεση, και σε αυτό βεβαίως το κομμάτι, να εντάξουμε και να πάρουμε χρηματοδότηση από εκεί. Άρα λοιπόν, η λέξη, η εξαιρετική, είναι συνεργασία, γνώση, προγραμματισμός και υλοποίηση. Και κάτι σημαντικό. Εγώ, όταν είπα προηγουμένως για τα κυκλικά δημαρχεία και τα υπόλοιπα, έχω δεσμευτεί και το έχω πει σε άλλα χωριά και στην περιοχή τη δική σας. Επειδή είσαστε μια παραμελημένη εντελώς περιοχή, θέλω, αν μη τι άλλο, στο μήνα μέσα, 5 μέρες να κοιμάμαι στο Γάβριο. Να κοιμάμαι στο Γάβριο, όχι συνέχεια, να κοιμάμαι εδώ, λοιπόν, ούτως ώστε να πηγαίνω μέσα έξω, γιατί είναι και 36 χιλιόμετρα, ούτως ώστε. Μαζί με τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου. Εντάξει, και ταυτόχρονα με τον αντιδήμαρχο που θα έχει οριστεί, να μπορούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, τη συνεργασία, επωφελή αν θέλεις του αύριο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε αποτέλεσμα στα 4 χρόνια. Και κάτι άλλο. Πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε τον απολογισμό, όχι επειδή το λέει ο νομοθέτης, επειδή πρέπει να είμαστε συνεπείς προς εσάς. Δηλαδή, εμείς πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα
Όχι, ήρθε ο Γιαννίσης, ας πούμε, πρώτο των εκλογών, έγινε δήμαρχος την επόμενη μέρα, άντε το χάσαμε και την ίσκο. Όχι. Θα πρέπει να έρθει εδώ, να καθίσει, να κουβεντιάσει, να συζητήσει με όσους από εσάς έρθετε. Αλλά όταν μας βλέπετε από τα δημοτικά συμβούλια, θα καταλαβαίνετε πολύ καλά τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Δεν γίνεται λοιπόν να πάμε με ψιθύρους πια. Δέρμα οι ψιθύροι στην Άνδρο. Θα φωνάξουμε, θα διαφωνήσουμε, θα κάνουμε δουλειά όμως. Έτσι πάνε παρακάτω. Δεν μπορεί τα άλλα νησιά να είναι πιο μάγκες από εμάς. Ευχαριστώ. Έχω επισκεφτεί πάρα πολλά κυκλαδονίσια και έχω δει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Άλλος. Μου θύμισε μια καλή συνεργάτητα και φίλη, και όχι μόνο, ότι δεν αναφέρθηκα στο Γενικό Πολεμικό Σχεδιασμό. Το πέρασα πολύ γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το πες. Λοιπόν, διότι επειδή το έχουμε βάλει κάτω από το χαλί πολλά χρόνια, είναι πράγματα τα οποία κάνουν ψήσεις μαζί με τα δημόσια κτήματα που έχετε εσείς σαν ένα άλλο πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να μην τι άλλο, εδώ να δημιουργηθεί άμεσα η προϋπόθεση να κάνουμε γενικό πολεμικό σχεδιασμό, ούτως ώστε και να εξασφαλιστεί η περιουσία των ιδιωτών και ταυτόχρονα να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, γιατί έρχεται το κτηματολόγιο, και ταυτόχρονα να ξέρουμε ακριβώς εκτός από τις ζώνες οικιστικού ελέγχου οι οποίες έχουν γίνει πράξη το 2011, προχωρήσουμε στο συνολικό αυτό για να ξέρουμε ακριβώς τι έχει ο καθένας, που το έχει και, και πώς μπορεί να το αξιοποιήσει. Πρέπει λοιπόν, αυτό που είπα, να βάλουμε νοικοκυριό. Είναι τόσο απλό, ρε παιδιά. Πρέπει να βάλουμε νοικοκυριό. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στο μικρό Δήμο Άνδρο όταν πήγα, ας πούμε. Και πήγαινα νωρίτερα, αν θέλετε, από τους υπαλλήλους για να δείξω, αν θέλετε, και το μέτρο, ας πούμε, και πώς μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος. Οι Έλληνες είμαστε φιλότιμος λαός. Εκάθαρσαν. Λοιπόν, αν δει, ας πούμε, τον άνθρωπο ο οποίος έχει την ευθύνη ότι πάει πρώτος και φεύγει τελευταίος και δεν είναι του φαίνεστε, είναι του είναι, θα κάνετε από το καλύτερο δυνατό και θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εγώ πραγματικά και το έχω δει, οι υπάλληλοι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και δεν χαϊδεύω αυτιά. Οι άνθρωποι ερχόντουσαν και μένανε, βλέποντας εμένα να δουλεύω από τις 7.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 11 τη νύχτα, εκεί που ήταν το Δημαρχείο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που ήταν ανοιχτά τα φώτα και κόσμος από κάτω. Άνθρωποι ερχόντουσαν και τους έλεγα: δεν έχω ανάγκη να έρθεις να χτυπήσεις κάρτα. Έλα αργά, φύγε αντίστοιχα αργά. Και φεύγανε όχι μόνο αργά, φεύγανε πολύ αργά και γινόταν αποτέλεσμα και φέρνανε ήδη αποτέλεσμα και οι δημότες ήταν ευχαριστημένοι. Αν λοιπόν ο πρώτος στη τάξη, ας πούμε, που έχει θεωρηθεί δεν δείξει το καλό παράδειγμα, πώς οι άλλοι θα συμπεριφερθούν. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να κάνουμε είναι να ξαναβρούμε το χαμένο μας φιλότιμο. Είναι να ξανακοιταχθούμε ειλικρινά στα μάτια και να πούμε αλήθειες οι οποίες είναι πονέτρες. Δεν είναι τώρα να βρίσκομαι εγώ μπροστά σας. Και συγγνώμη για το χαμόγελο. Απλά είναι ένα χαμόγελο ειλικρίνειας και να σας λέω καλά λόγια και να πείτε: α, τι καλός ο Γιάννης, όπως είπε ο Στέφανος, ο φίλος μου, ας πούμε, και τα διάβασες. Εγώ μπορώ, Στέφανε, να σε κουράσω πολύ και να μην διαβάσω καθόλου. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σου πω ότι, και να σας πω, ότι έχουμε όλη την καλή διάθεση να είμαστε οι εργάτες, οι μελισσούλες, ούτως ώστε και εσείς να εμπνευστείτε και μετά να μπείτε σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν θέλω την επόμενη φορά το 2023, αν ο Θεός με έχει καλά, να ξανασυναντήσουν οι τότε υποψήφοι, αυτό που συνέντησα εγώ. Έχει απαξιωθεί η διαδικασία εντελώς, φοβούνται οι άνθρωποι, σου λέει: τι να πάω να πλέξω εγώ εκεί πέρα μέσα. Τι να πάω να πλέξω, τι να πάω να κάνω εκεί πέρα. Γι' αυτό θεωρώ ήρωες τουλάχιστον αυτούς τους 23, επειδή εμάς δεν μας θέλανε κιόλας καθόλου, διότι είχαν στρώσει, αν θέλετε, το σχέδιο και το πλάνο εδώ πέρα. Λοιπόν, σου λέει: έτσι θα το πάμε, έτσι θα το κάνουμε και θα τελειώσει. Και ήρθε ο Γιάννης και χάλασε τη σούπα. Μόρ' τη χάλασε πολύ ο Γιάννης, γιατί χαλάσει κι άλλο τη σούπα. Στις επόμενες 5 μέρες θα χαλαστεί κι άλλο η σούπα, εποφελία εσάς, όχι εμού. Ο Γιάννης θα εκεί πέρα, ούτως ή αλλιώς, θα με δείτε και θα με γνωρίσετε και ακόμα καλύτερα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.